Να μιλήσουμε για κάτι λίγο πιο ευχάριστο. Πλησιάζει και η έκλειψη σελήνης σε λίγες ημέρες εδώ στην Κύπρο. Θα καλωσορίσουμε τον Χρύσανθο Φάκα, που είναι ο πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας Κύπρου και Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας. Γεια σας, κύριε Φάκα. Καλώς σας μεσημέρα, αγαπητέ μου Χρήστο. Βρίσκομαι στην επιβάτη στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσιάς Λεμεσού αυτή τη στιγμή και είναι και ακινητοποιημένα όλα εδώ. Άνοιξε, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Όχι, βρισκόμαστε μετά την περιοχή τη αχτή του κυβερνήτη και είναι ακινητοποιημένα όλα τα οχήματα. Εδώ υπομονή, και πάρα πολύ έχει ώρα. Πάρα πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση, πολύ κίνηση. Και άρα θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Ναι, βγάλτε καμιά φωτογραφία και στείλτε μας να ενημερώσουμε και τον κόσμο, κύριε Φάκα. Πάντως αυτή τη στιγμή... Μιας και είστε ακινητοποιημένος, ε. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται μακριά μπροστά η ουρά να έχει αρχίσει να ξεκινάνε τα οχήματα. Ίσως κάτι να έχει κάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για αστυνομία και να άνοιξε ο δρόμος. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, διαστημικά σκουπίδια τα οποία απειλούν και το μέλλον του πλανήτη. Βεβαίως, και για την έκλειψη της Σελήνης, συγγνώμη, είχα αλλάξει εγώ το θέμα. Α, να ναι, πούμε ναι, για ναι, την ναι, έκλειψη της Σελήνης το ερχόμενο Σάββατο, 28 Οκτωβρίου, ναι. Όπως έχετε αναφέρει. 9:34 το βράδυ, αγαπητέ Χρήστο, την αρχή τη Σελήνη να μπαίνει στη σκιά τη γη. Ως εκ τούτου, θα είναι ορατό από όλη την Κύπρο. Όπου και αν βρισκόμαστε, να μπούμε στι 9:30 να σα ακούμε καθαρά, κύριε Φάκα. Και είστε κινητοποιημένο και στον αυτοκινητόδρομο. Για πάμε άλλη μια προσπάθεια. Λέω ότι γύρω στι 9:34 το βράδυ θα αρχίσει να γίνεται η έκλειψη τη Σελήνη. Η Σελήνη θα μπαίνει στη σκιά τη γη. Και θα αρχίσουμε από την Κύπρο να τη βλέπουμε ότι θα λιώνεται η φωτεινότητά της. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν και διάφορες δράσεις ανά την Κύπρο. Βεβαίως, πάρα πολλές δραστηριότητες. Και προσκαλούμε και τον κόσμο, η Αστρονομική Εταιρεία Κύπρου και το Σώμα Κριτών, στο νέο Δημαρχείο Λευκωσίας, στην οροφή του Δημαρχείου. Θα έχουμε αστρονομική βραδιά. Θα υπάρχει και μια διάλεξη για τη διαστημική εποχή μέσα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι πολύ σχετική και για το επόμενο θέμα που θα μιλήσουμε, διότι όλη η διαστημική εποχή είχε ξεκινήσει εντός του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ως εκ τούτου θα κάνουμε μια διάλεξη για αυτό το θέμα στις 8 το βράδυ και στις 9 θα ανοίξουμε τα τηλεσκόπια και προσκαλούμε όλο τον κόσμο και θα είναι και η εκδήλωση προσαρμοσμένη για όλες τις ηλικίες και για τα παιδιά. Για πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με τα διαστημικά σκουπίδια, γιατί σε λίγα χρόνια έτσι όπως το πάμε, όχι έκλειψη σελήνης δεν θα μπορούμε να βλέπουμε, ούτε τα αστέρια από αυτά που κυκλοφορούν στο διάστημα και γύρω από τη γη. Δυστυχώς ο άνθρωπος με την τεχνολογία όπως έχει επηρεάσει και τον πλανήτη, την επίγεια, τώρα φαίνεται ότι τα διαστημικά σκουπίδια άρχισαν να μολύνουν και την ατμόσφαιρά μας. Ναι. Πράγματι, αγαπητέ μου Χρήστο, και σε μια πρόσφατη ανακοίνωση που έκανε αυτές τις μέρες στο Πανεπιστήμιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λέει ότι υπάρχουν 130 εκατομμύρια μικρά αντικείμενα, μικρότερα του ενός εκατοστού, που κυκλοφορούν στο διάστημα. Και επιπλέον υπάρχουν 35.000 μεγάλα αντικείμενα, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο δορυφόροι, εξαρτήματα δορυφόρων κτλ. Όλα αυτά, αγαπητέ Χρήστο, περιφέρονται στο διάστημα πάνω από τον πλανήτη Γη. Να πούμε ότι το πρώτο αντικείμενο ήταν ο Sputnik 1 το 1957 και από το Sputnik 1... Σοβιετικός δορυφόρος, έτσι, ο πρώτος. Βεβαίως, τέτοιες μέρες, γι' αυτό το αναφέρω, τέτοιες μέρες εκτοξεύτηκε ο Sputnik 1 και 2, που ήταν τα πρώτα διαστημικά αντικείμενα που βγήκαν στο διάστημα. Από τότε, σήμερα που μιλούμε, υπάρχουν εκατομμύρια αντικείμενα. Όλα αυτά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί οργανισμοί χρηματοδοτούν προγράμματα, πανεπιστήμια και οργανισμούς για να εντοπίζουν αυτά τα αντικείμενα. Άρχισαν να λαμβάνονται μέτρα και στις διαστημικές εταιρείες για να περιορίσουν αυτούς τους ρήπους και άρχισαν να γίνονται και πάρα πολλά ατυχήματα, αγαπητέ Χρήστο. Θα πρέπει να πούμε ότι έτυχε στην Ουγκάντα, όπως ήταν οι άνθρωποι εκεί, να πέσει μια δεξαμενή πυράβλου και μάλιστα έπεσε μετά από περίπου 15 χρόνια. Ήταν το 1985 που εκτοξεύτηκε, χάθηκε και το 2002 έπεσε. Ναι. Έτυχε ένας δορυφόρος να του φύγει μια βίδα και να χτυπήσει το διαστημικό λεωφορείο. Έτυχε άλλος δορυφόρος, ο Sentinel 3V, να αναγκαστούν να του αλλάξουν την τροχιά διότι ήταν έτοιμος να προσεκρουστεί με άλλα αντικείμενα που ταξίδευαν. Άρα το πρόβλημα είναι σοβαρό και επίσης η μελέτη καταδεικνύει και το ακραίο σενάριο ότι αν δεν λάβουμε μέτρα, όπως οι άνθρωποι δυστυχώς και με την κλιματική κρίση δεν λάβαμε για αρκετές δεκαετίες μέτρα,
κρόει τον κόδωνα ότι π.χ. σε 5 ή 10 ή 15 χρόνια θα είναι η κατάσταση, θα έχει εκτοχιαστεί. Μάλιστα. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση και θα πρέπει αυτός που εκτοξεύει ένα δορυφόρο ή ένα πύραυλο να έχει έννοια πλέον, διότι μπορεί να προσεκρουστεί με ένα άλλο ουράνιο αντικείμενο. Και κλείνω, αγαπητέ Χρήστο μου, ότι και ο SpaceX και ο Elon Musk επιδείνωσε την κατάσταση. Έχει 2-3 χρόνια που εκτοξεύει συνεχώς δεκάδες δορυφόρους και αυτό το πολύ μεγάλο πρόγραμμα με το δορυφορικό διαδίκτυο, παρόλο ότι θα επιφέρει μια κοινωνική ελάφρυνση στον κόσμο με την παροχή αυτού του διαδικτύου, εντούτοις όμως έχει προσθέσει και ένα πρόβλημα γενικά στο διάστημα με τον τρόπο που κυκλοφορούν, με τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Yeah.